ερωτήσεις ή να περάσουμε κατευθείαν στις άλλες τεχνικές, να καλύτερα για το ρόλο της ανοιχτής, κυρίως της ανοιχτής, αν έχεις θέση σήμερα, Ανδρέα. Η ομιλία αυτή δεν είναι debate, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Στέλιος. Νομίζω ότι και εγώ και ενδόμηχα και ο ίδιος, στο τέλος της ομιλίας θα σας πείσουμε ότι ενδοουρολογικά δεν χρειάζεται καν να μάθετε την επέμβαση. Εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένος γι' αυτό και αν θέλετε το συζητάμε. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν της ανοιχτής, της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής πυελοπλαστικής σήμερα? Βεβαίως, συγγνώμη. Θεωρείται, το θεωρούνταν, είναι δικιά μου πρόσθεση, μπορεί να μην το ασπαστεί η πλειοψηφία από εσάς. Θεωρείται λοιπόν ή θεωρούνταν θεραπεία εκλογής. Γιατί? Αυτές είναι οι μόνες μελέτες με μακροχρόνιο follow-up που το δικαιώνουν. 95-97% επιτυχία. Μιλάμε για δεκαετία και πλέον, αν δείτε καλά τα νούμερα. Επομένως, είναι μια εξαιρετικά καλή μέθοδος. Και γι' αυτό, 2012, δημοσίευση από survey στην Αμερική, μεσότητα της Αμερικής, όχι από όλες τις πολιτείες, είναι η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Η ρομποτική έρχεται αμέσως και πιστεύω αφορά μέχρι το 2008 βέβαια. Πιστεύω ότι τώρα τα πράγματα και στην επόμενη δημοσίευσή τους ίσως να έχουν αλλάξει. Τελικά έχω μελέτες να συγκρίνω. Ρε παιδιά, τι να κάνω, ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά? Υπάρχουν και για τη διαπεριτοναϊκή, λαπαροσκοπική και την οπισθοπεριτοναϊκή. Και τι δείχνουν αυτές? Δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Τόσο για το ποσοστό της συνολικής επιτυχίας, όσο ανακούφιση από τα συμπτώματα ή ακτινολογική βελτίωση. Αυτό που βλέπουμε. Επομένως, θα πει κανένας είναι το ίδιο. Όμως όλες οι μελέτες, αυτές που σας έδειξα, λένε ότι η ανοιχτή έχει μεγαλύτερη νοσηρότητα, περισσότερο πόνο, μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας και μεγαλύτερο χρόνο ανάρρωσης. Άρα αυτό δεν είναι μάλλον gold standard πλέον, κατά την προσωπική μου γνώμη. Σύγκριση ανοιχτής λαπαροσκοπικής στα παιδιά. Το review είναι πολύ πρόσφατο, του 2011 του Μαΐου. Μετα-ανάλυση, δεν είναι review, με συγχωρείτε. Ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τους ενήλικες και στα λειτουργικά, αλλά και όσον αφορά τον πόνο. Φαίνεται ότι και στα παιδιά είναι καλύτερο το λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Μελέτες οι οποίες να λένε ανοιχτή versus ρομποτική, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Τα αποτελέσματα της ρομποτικής είναι εξαιρετικά καλά, αλλά και συγκρίσιμα με τις λαπαροσκοπικής, και αυτή είναι ένα συστηματικό review του 2009 που σύγκρινε λαπαροσκοπική με ρομποτική πυελοπλαστική και τα αποτελέσματα ήταν κατ' εμέ όχι μεγάλες διαφορές, λίγο καλύτερα για το ρομπότ, 10 λεπτά μικρότερο εγχειρητικό χρόνο, σιγά τα αυγά θα πει κανένας για να είμαστε ειλικρινείς, και σημαντικά μικρότερος χρόνος νοσηλείας. Με πώς τον μετρήσανε δεν αναφέρεται στο συστηματικό review, γιατί αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, μάλλον και το ρομπότ με το λαπαροσκοπικό χειρουργείο είναι το ίδιο. Και εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι. Τι είναι δύσκολο με τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική χειρουργική? Νομίζω ότι έχει μια πιο μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις τη λαπαροσκοπική ρομποτική εμπειρία σου με την πυελοπλαστική. Κυρίως γιατί πρέπει να έχεις συραφή. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή τη συραφή και δεν είναι τόσο απλό. Με το ρομπότ, προσωπική μου γνώμη, πολύ πιο εύκολο. Και τα δύσκολα περιστατικά είναι μικρή ενδονεφρική πύελος. Έψαξα όλη τη βιβλιογραφία. Πρόσφατα, μόνο πριν από 1,5 χρόνο, ένα άρθρο για μικρή ενδονεφρική πύελος και λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Εγώ ίσως εκεί να υπάρχει μια ηλιαχτίδα για την ενδοπυελοτομή. Στις περιπτώσεις υποτροπής θα σας μιλήσω και στα πολύ μικρά παιδάκια ίσως να είναι πιο δύσκολα τα περιστατικά. Φυσικά, δεν μπορώ να αφήσω έξω το κόστος. Γιατί από την ίδια πρόσφατη μελέτη δημοσιευμένη φέτος στο Journal of Urology λέει ότι το ρομπότ είναι το πιο ακριβό. Το ανοιχτό χειρουργείο δεν είναι το πιο φθηνό. Το λαπαροσκοπικό χειρουργείο φαίνεται ότι είναι το πιο φθηνό. Τώρα, τι είναι πιο φθηνό και πιο ακριβό σε κάθε χώρα, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε κλινική και για κάθε άρρωστο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καθορίσει κανένας.